Καλημέρα, κύριε Απελώνη. Αριστοτελία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος. Λοιπόν, το πρώτο μας ερώτημα δεν μπορεί παρά να είναι αυτό που και εμείς με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Όλη αυτή η αντιαισθητική εικόνα που είδαμε χθες με τις δεκάδες selfies διαφόρων τύπων που κάνουν το εμβόλιο και τις ανέβαζαν στα κοινωνικά δίκτυα, λες και πήγαν σε δεξίωση. Και όχι διαφόρων, και υπουργών. Υπουργών, κυβερνητικών στελεχών, διοικητών νοσοκομείων κλπ. Από ό,τι ξέρω, ο κύριος Μητσοτάκης έχει ενοχληθεί πολύ από αυτή την εικόνα, αλλά δεν αρκεί μόνο η ενόχληση. Πρέπει να μας πείτε αν θα γίνει και κάτι να σταματήσει όλο αυτό το, όλη αυτή η παράτερη και σουρεαλιστική και αντιαισθητική εικόνα. Καταρχάς, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Κύριε Τάκη και κυρία Κοραή, τα κυβερνητικά στελέχη που εμβολιάστηκαν μέχρι σήμερα είναι τα κυβερνητικά στελέχη που κρίθηκε ότι βρίσκονται σε κρίσιμα πόστα προτεραιότητας, ότι δεν πρέπει να λείψουν από τη θέση τους. Προφανώς υπάρχουν κρίσιμες λειτουργίες της κυβέρνησης οι οποίες δεν μπορούν να μπουν στον αυτόματο. Δεν αναφερόμαστε προφανώς σε αυτές, αλίμονο. Σας θυμίζω την περίπτωση του κυρίου Πλακιωτάκη. Σκεφτείτε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας ήταν. Θα μπορούσε να είναι ακυβέρνητο για πάρα πολύ καιρό. Δεν λέμε για τους υπουργούς. Τα χειρότερα. Όχι, εγώ λέω και για την κυρία Ράπτη. Η κυρία Ράπτη, γιατί έπρεπε να εμβολιαστεί και να καλέσει και τον κόσμο να εμβολιαστούν? Η προτεραιοποίηση έχει γίνει από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Σε ό,τι αφορά τις αναρτήσεις, ωστόσο τις χθεσινές, επειδή δόθηκε μια λάθος εικόνα, κακώς έγιναν αυτές οι αναρτήσεις. Αντιλαμβάνομαι την προσδοκία, αν θέλετε, και την ελπίδα όλων των Ελλήνων πολιτών, και ελπίζω πως θα είναι όλων, να εμβολιαστούν. Και οι υπουργοί, τα κυβερνητικά στελέχη που ήταν σε αυτή τη φάση να εμβολιαστούν, προφανώς είναι άνθρωποι και ως άνθρωποι υπερέβαλαν στην εικόνα, θα έλεγα. Λοιπόν, τώρα για να ξεκαθαρίσουμε αυτή τη συζήτηση, επειδή υπάρχει μια βασική παρανόηση και με αφορμή και τις selfies που λέτε, ο συμβολικός εμβολιασμός, ο συμβολισμός του θέματος, αν θέλετε, εξαντλήθηκε στον εμβολιασμό του Πρωθυπουργού και της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας. Ολοκληρώνεται σήμερα γύρω στις 12 με τον εμβολιασμό του κυρίου Κουτσούμπα. Ο συμβολισμός ήταν αυτός για να εκπαιμφθεί το μήνυμα ενωμένο ενότητας από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία, ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές για όλους τους Έλληνες. Από εκεί και πέρα, ο συμβολισμός ήταν αυτός. Υπήρξε μία λίστα που, όπως ξέρετε, ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αφορούσε κρίσιμες λειτουργίες του κράτους και της κυβέρνησης. 66 λοιπόν έχουν εμβολιαστεί σήμερα κυβερνητικά στελέχη και κρατική λειτουργή από τους 1128 που έχουμε μέχρι σήμερα. Και να σας θυμίσω ότι σε αυτούς υπάρχουν κρατική λειτουργή, όπως η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, του λιμενικού. Ναι, αλλά υπάρχει. Συγγνώμη, κυρία Απελώνη. Υπάρχει και ένας αντιπρόεδρος 36 χρονών. Μισό λεπτό. Εδώ 36 χρονών πήγε και έβγαλε και selfie τώρα για να επηρεάσει influencer. Για πείτε μας τα. Είπα για τις selfies, μην μείνουμε σε. Στα 66. Ναι. Μισό λεπτό. Ο αντιπρόεδρος είπε ότι ο συμβολισμός του θέματος εξαντλήθηκε στο ανώτατο επίπεδο και δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Για να το καταλάβουμε όλοι, όταν η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος λέει ότι κακώς έγιναν όλα αυτά τα περιστατικά, προφανώς τα αποδοκιμάζει και το Μέγαρο Μαξίμου. Φυσικά. Έτσι, για να καταλάβουμε ακριβώς τι λέτε. Υπήρξαν αυτές οι αναρτήσεις. Ωραία. Ωστόσο, να μην χάνουμε την ουσία. Ωραία. Η ουσία, επειδή είπατε πριν για 66. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Ναι. Λοιπόν, στους 1128 που είχαν γίνει μέχρι χθες το βράδυ εμβολιασμούς, 66 αφορούν κυβερνητικά στελέχη και κρατικούς λειτουργούς. Θα σταματήσει εδώ αυτό. Άρα όχι 128 που ήταν η αρχική λίστα. Εδώ κλείνει αυτό, μπράβο, κύριε Τάκη και κυρία Κοραή. Γιατί εχθές εμένα μου έδωσε υπουργός για 126 κυβερνητικούς αξιωματούχους έως τέλους Ιανουαρίου. Δεν ισχύει πλέον αυτό. Θα εμβολιαστούν, κυρία Κοραή, και αυτοί θα εμβολιαστούν, όπως και όλοι μας, όταν έρθει η σειρά μας. Με βάση την προτεραιοποίηση. Άρα σε απλά ελληνικά. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω όταν έρθει η σειρά μου. Σε απλά ελληνικά, ο Μητσοτάκης έκοψε τους μισούς που περίμεναν να εμβολιαστούν και σταματάει η λίστα στους 66. Αυτό μας λέει. Θα εμβολιαστούν όσοι θέλουν, κύριε Τάκη, όπως και όλοι οι Έλληνες, με βάση τη σειρά προτεραιότητας που έχει δοθεί. Αυτό που έχει τώρα σημασία
είναι να προχωρήσει το σχέδιο. Υπάρχει ένα σχέδιο οργανωμένο. Προχωράμε στους εμβολιασμούς των υγειονομικών. Από την επόμενη εβδομάδα που θα μπουν, αν θέλετε, και στις γραμμές εμβολιασμού και οι περισσότερες δόσεις που έρχονται, θα είναι σε πλήρη λειτουργία και ο εμβολιασμός των υγειονομικών. Ξεκινούν και βάσει τη υποτεραιοποίηση που έχει γίνει ή και ευγυρία, οι κλειστές μονάδες αποκατάστασης. Και αυτό προέχει αυτή τη στιγμή, αυτό το project, μέχρι τις 20 περίπου Ιανουαρίου. Ωραία. Οπότε και ο σχεδιασμός είναι κάπου εκεί να ανοίξει, να ανοίξουν λίγο νωρίτερα, αν θέλετε, και οι πλατφόρμες για τα ραντεβού, αλλά να ανοίξει όλο αυτό το εγχείρημα και στις ευρύτερες ομάδες πληθυσμού. Πάντα θυμίζω με βάση την προτεραιοποίηση που έχει κάνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, που αφορά όλες τις ομάδες από 70 και άνω, πρώτα 85 άνω και αναπενταϊκή 80 άρα, άνω. Για να συνοψίσουμε τις δύο ειδήσεις που μας δώσατε και που είναι σημαντικές, γιατί αυτό είναι το θέμα που συζητάνε όλοι σήμερα. Πρώτον, το Μέγαρο Μαξίμου αποδοκιμάζει όλη αυτή την ιστορία με τις selfies. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός έκοψε στο μισό τη λίστα των 120 κυβερνητικών στελεχών που ήταν να εμβολιαστούν. 66, μας είπατε, σταματάει εδώ και οι υπόλοιποι θα πάνε με τη σειρά του όπως κάθε πολίτης. Σωστά. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γίνεται πολλούς λόγους και τις τελευταίες ημέρες ότι έρχεται ανασχηματισμός. Βεβαίως δεν θα μας πείτε εσείς αν έρχεται, αλλά μπορείτε να μας δώσετε και ένα κλίμα. Είναι ο Πρωθυπουργός έτσι σε μια σκέψη να προχωρήσει σε αλλαγές της κυβέρνησης και μάλιστα άμεσα, όπως έχει γραφτεί, και μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, δηλαδή αμέσως μετά τα Θεοφάνεια. Κυρία Κοραή, πρέπει να έχετε, δεν ξέρω. Ναι, τι θέλετε να πείτε. Είστε και οι δύο. Εγώ δεν έχω καμία. Πάρα πολύ. Εγώ έμπειρη, λέω ότι διαβάζω. Εγώ είπα δεν έχω, έτσι πάρα είπα. Πάρα πολύ έμπειρη, δεν θα πω παλαιή, την δημοσιογραφική. Και παλαιή να πείτε, μέσα είστε. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν η πολιτική επικαιρότητα, ας πούμε, δεν βγάζει ειδήσεις, γιατί υπάρχουν άλλα project στο προσκήνιο, όπως λέμε τώρα για το project εμβολιασμού, πάντα επανέρχεται. Έχω κάνει αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια και το ξέρω, σε νεκρούς πολιτικούς χρόνους συνήθως, το θέμα του ανασχηματισμού. Δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα, κυρία Κοραή. Μάλιστα, τέλεια. Πολύ. Δεν υφίσταται θέμα. Πάμε τώρα και σε ένα θέμα το οποίο γνωρίζατε πολύ καλά. Εγώ ξέρετε την εκτίμησή μου και όταν κάνατε διπλωματικό ρεπορτάζ ήταν εξαίρετη η Αριστοτελία Πελώνη. Θέλω λοιπόν τώρα βεβαίως από το νέο σας πόστο να μας πείτε τι υπάρχει στο προσκήνιο σε ό,τι αφορά τις διερευνητικές εντολές. Πρώτο, επαφές, συγγνώμη. Εντολές δεν υπάρχουν. Διερευνητικές επαφές, εάν είναι πιθανό η Τουρκία, αν θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι πιθανό η Τουρκία να προτείνει ο κ. Τσαβούσογλου στον κ. Δένδια συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση εάν συνεχίζει τη ρητορική περί αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης? Καλά, τέτοιο θέμα δεν υφίσταται, κυρία Κοραή, όπως δεν υφίσταται και πάρα πολλά άλλα θέματα που ακούγονται από την απέναντι πλευρά. Και το έχω πει πολλές φορές, το έχω ξαναπεί και σε εσάς νομίζω, ότι δεν πρέπει να, αν θέλετε, να παγιδευόμαστε πολλές φορές σε ρητορικά σχήματα που έρχονται από τους γείτονές μας. Θα πρέπει να μένουμε στην ουσία. Τέτοιες αιτιάσεις προφανώς τις απορρίπτει η ελληνική πλευρά. Ακούμε συνέχεια δηλώσεις και από τον κύριο Ακάρ. Προφανώς δεν βοηθούν αυτές οι δηλώσεις στην αποκλιμάκωση που έχουμε πει ότι θέλουμε, που έχει πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών. Η ελληνική πλευρά έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές και η κυβέρνηση την ετοιμότητά της στο διάλογο. Μένει στην άλλη πλευρά να αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτό το βήμα. Προφανώς αυτές οι δηλώσεις δεν βοηθούν και προφανώς το πλαίσιο είναι σαφές, το πλαίσιο είναι οριοθετημένο, είναι διερευνητικές επαφές για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα στην ατζέντα και δεν θα υπάρχει. Ωραία. Γιατί επιμένει στη ρητορική της συνθήκης της Λοζάνης? Γιατί εδώ δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι άλλες 7-8 χώρες που υπογράφουν. Δηλαδή μιλάμε για αλλαγή σύνορων πολύ ευρύτερα στην περιοχή.
και πέραν της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί επιμένεις αυτήν τη ρητορική, τι πιστεύει ότι θα κερδίσει ο Ερντογάν από το να προκαλεί τη διεθνή κοινότητα? Κυρία Κοραή, δεν θα ήθελα να μπω σε εκτιμήσεις για το τι επαναλαμβάνει η τουρκική πολιτική ηγεσία. Θα σας πω μόνο πως αυτές οι δηλώσεις δεν είναι καινούργιες, επαναλαμβάνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα. Και ενδεχομένως και εμείς πολλές φορές να δίνουμε παραπάνω σημασία από όσοι τους πρέπει, δεδομένου ότι δεν συζητείται κάτι τέτοιο και αν θέλετε τα υπόλοιπα είναι και σε λίγο επίπεδο επικοινωνιακό. Ωραία. Επικοινωνιακές στοχεύσεις υπάρχουν σε όλες τις χώρες όπως αντιλαμβάνεστε και πολιτικές στοχεύσεις και εσωτερικά ακροατήρια. Εμείς περιμένουμε να δούμε την πράξη, την αποκλιμάκωση και έχουμε δηλώσει πολλές φορές την ετοιμότητά μας για τις διερευνητικές εφόσον υπάρξει αυτή η διάθεση για αποκλιμάκωση. Τελευταία ερώτηση, εκτός αν θέλει κάτι άλλο η Χριστίνα. Υπήρξε αντιπαράθεση χθες με την ιστορία των φαρμάκων για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ο Πρωθυπουργός βέβαια πήρε ο ίδιος την πρωτοβουλία και παρέτεινε το καθεστώς αυτό και για όλο το 2021. Ωστόσο υπάρχει ένα θέμα. Πρώτον, ότι δεν είχε εγκριθεί το κονδύλι στον προϋπολογισμό, άρα δεν το είχατε σκεφτεί εγκαίρως και υπάρχει και μια επίκριση από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε καταθέσει κάποια τέτοια τροπολογία που δεν την κάνατε δεκτή πριν από λίγες μέρες στη Βουλή. Το είχατε δει επιπόλαια, δεν το είχατε δει όπως έπρεπε στη βάση του και στην σοβαρότητά του, γιατί τώρα χρειάστηκε δηλαδή αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και δεν μπορούσε αυτό να γίνει υπό κανονικές συνθήκες και με κονδύλι του προϋπολογισμού όταν ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός κλπ. Μένετε πάλι στα logistics και στο βασικό μήνυμα, κύριε Τάκη. Ουσία το βασικό μήνυμα είναι ότι είναι σημαντικό. Χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν και το 2021 δωρεάν τα φαρμακά τους, χωρίς καμία δική τους επιφάνιση ή συμμετοχή. Mm-hmm. Είναι απόφαση του Πρωθυπουργού, το ανακοίνωσε χθες με δική του ανάρτηση και είναι επιλογή του να διατηρηθεί αυτό το ευνοϊκό καθεστώς. Και πέραν του 2020, προφανώς λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που βιώνουμε όλοι. Πολύ ωραία, κυρία Πελώνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε καλή πρωτοχρονιά. Να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά το 2021. Το 2020 να φύγει για να μην ξαναγυρίσει. και κυρίως αυτή όλη η επιχείρηση ελευθερία που έχετε ξεκινήσει να έχει και ουσία και να γίνει πραγματικότητα για όλους μας. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα γίνει, υπάρχει σχέδιο, είμαστε στις πρώτες μέρες. Ωραία. Θα ξετυλίγεται σιγά σιγά αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω όλοι οι πολίτες να ανταποκριθούν σε αυτό όταν φυσικά θα ανοίξει και θα είμαστε έτοιμοι με βάση τις δόσεις πάντα για ευρύτερες ομάδες πληθυσμού και να εμβολιαστούν όλοι. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Καλημέρα σας, κυρία Πελώνη.